Προβληματικά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά και στη Θεσσαλονίκη με τα κενά να φτάνουν τα 770. Την έλλειψη οργάνωσης και σχεδιασμού για τη λειτουργία των σχολείων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας κατήγγειλαν κατά κάτι διάρκεια συνέντευξης τύπου εκπρόσωποι των διδασκαλικών συλλόγων του νομού Θεσσαλονίκη. Είναι από τις χρονιές τι δυσκολότερε χρονιέ ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολείων. Υπάρχουν κενά σε ειδικότητε γυμναστών, πληροφορική, αγγλικών, ενώ έχουν γίνει ελάχιστε αποσπάσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τα σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, λείπουν 70 γυμναστές, 100 καθηγητές αγγλικών, 73 καθηγητές πληροφορικής και 71 εκπαιδευτικοί για την παράλληλη στήριξη. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε συναδέλφους, οι οποίοι δεν ευθύνονται για αυτή την κατάσταση αλλά πιέζονται για να κάνουν υπερορίες συγκεκριμένα στη Δυτική Θεσσαλονίκη για προχειρότητα αλλά και προσπάθειες ρίκνωσης δημόσιας εκπαίδευσης μίλησε ο πρόεδρος του Λόγου δασκάλου πιαγωγών του Νομού Θεσσαλονίκης Αρισοτέλης Κωνσταντίνος Βόλης. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο ίδιος καταγράφονται 66 κενά γυμναστών, 91 καθηγητών αγγλικής, 36 καθηγητών μουσικής, 83 καθηγητών πληροφορικής, 57 καθηγητών εικαστικών, 56 καθηγητών θεατρική αγωγής, 2 καθηγητών γαλλική, 12 καθηγητών γερμανική και 53 εκπαιδευτικών ειδική αγωγής.